κλασικά, τι έγινε. Με βρίζουν στο Instagram πολύ άσχημα. Γιατί? Με λένε κουραμπιέ. Κουραμπιέ. Για παιδί μου, είμαι καλοικονόμου. Είμαι καλοικονόμου, είπε όλη την. Όλου του βουλευτέ. Κουραμπιέ, μορφωμένη, πόσο βιβλία έχει διαβάσει. Τι ήθελα να μιλήσω εγώ για τον Τάνο που τον εκτιμώ και τον συμπαθώ κιόλα. Μα δεν είπε κάτι. Ο Τάνο είναι ένα αγαπάει. Μα και εγώ τον αγαπάω και τον εκτιμώ. Είπα ότι πρέπει να είναι προστατευμένο. Αλλά τι δουλειά κάνουμε, ρε παιδιά, αυτή δηλαδή κάθε μέρα. Τώρα θα δώσει ο Τάνο γραμμή. Παιδιά του κουραμπιέ. Με ρωτάνε πόσα βιβλία έχω διαβάσει. Μορφωμένη, κουραμπιέ. Του κουραμπιέ όμω είναι κάτι γλυκό. Μην πάρει γλυκό τώρα δηλαδή στο Instagram. Πραγματικά, άμα σε πούνε κουραμπιέ, ναι. Δεν είναι... Αγαπητή, και η μπάμια είναι νόστιμη. Μου δίνεις τόσο από την εκπομπούλα σου, ναι. Σε παρακαλώ. Αγαπητοί φανς του Ντάνου, είμαι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ, του έχω προσφέρει εξώφυλλο στο περιοδικό στο οποίο εργάζομαι, μιλώ μαζί του πολύ συχνά και τα θέματα αυτά που έθιξα είναι θέματα σοβαρά. Σε σχέση με τα πρότυπα. Τον έχω στηρίξει πάρα πολύ και πραγματικά τον συμπαθώ. Έκανα ένα μικρό σχόλιο. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να τα βάλετε μαζί μου και να γράφετε διάφορα πράγματα τώρα αυτή τη στιγμή στα social media τα καταραμένα. Δηλαδή πραγματικά. Δεν έχω τίποτα με τον Τάνο και το ξέρω, τον αγαπάω και τον εκτιμώ πραγματικά για αυτό που έχει κάνει στη ζωή του. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχω προλάβει να περάσει το θέμα και έχω αρχίσει να. Αλλά επειδή. Κοίταξε να δεις τώρα, μην φτάνουμε και στο άλλο σημείο. Σε παρακαλώ εσύ πολύ. Εσύ προσωπικά το ξέρεις ότι είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ. Πόσες φορές έχω μιλήσει τον Γιώργο. Μου επιτρέπεις λίγο. Απλώς επειδή δυσκολεύομαι να μιλάω σήμερα. Ήσουν πολύ ξεκάθαρο στα λεγόμενά σου. Πολύ. Μην μπαίνουμε και σε παρακαλώ αυτό. Πάρα πολύ, μην μπαίνουμε και στη διαδικασία να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε κάτι άλλο. Δεν είμαστε κάτι άλλο. Πήγα να πω γελάς. Αλλά είμαστε κι εμείς άνθρωποι. Δεν μπορεί. Όμως. Δεν μπορεί. Γιατί γι' αυτό το. Μετά μου λέει μη με διακόπτεις. Συγγνώμη. Αλλά θα έλεγε αγελάδες και θα χάλαγε όλη την ωραία. Αυτό το σοβαρό που λέμε. Πήγα να πει αγελάδες. Πήγα να πω αγελάδες. Ενώ μην μπαίνεις και στο άλλο άκρο. Κάποιος κάνει ένα σχόλιο. Εντάξει. Ναι, μωρέ. Την Ιωαννία Παδωμά με τον παπά την έβλεπε. Την έβλεπα. Όλοι τον παπά βλέπαμε. Δεν έβλεπε τον παπά. Τον Σαλμά, τον παπά. Το έβλεπα. Κουραμπιέ με λένε τώρα. Έλα, είναι γλυκός ο κουραμπιές. Λοιπόν, ελάτε να προχωρήσουμε. Την έκανε τη ζημιά, να το ξέρεις, Άρη. Ποιος? Μεγάλο οικονόμου. Είπε ότι μόνο ο πρωθυπουργός είναι λεβέντης και όλοι οι άλλοι είναι κουραμπιέδες. Και το είπε... Από εκεί. Νιώθεις βουλευτής στην έδρα Σπάτα. Νιώθω κουραμπιές. Πασπαλίστε, ναι. Θέλω να σε πασπαλίσω.